Η παράσταση εκπαιδεύοντας τον παππού στο διαδίκτυο σε κείμενο του Γιώργου Κορμά και θεατρική επιμέλεια Γιώργου Ρούφα ανεβαίνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζει να ταξιδεύει σε όλη την ελληνική επικράτεια. Κύριος στόχος είναι να αναδείξουν τα ωφέλη που μπορούμε να αποκομίσουμε με την επαφή μας με το διαδίκτυο, ένα μέσο χρήσιμο και λειτουργικό για την επικοινωνία μας και παράλληλα να εκπαιδεύσουν τους μαθητές στο πώς μπορούν να διαφυλάττουν τα προσωπικά τους δεδομένα και να μην εκτίθεται σε περιστατικά ακραίας συμπεριφοράς. Ο σκηνοθέτης και ένας εκ των πρωταγωνιστών της παράστασης, Γιώργος Ρούφας, επιστρατεύει έξυπνα κάθε τεχνολογικό μέσο το οποίο μπορεί να παντρευτεί με το θεατρικό σανίδι, δίνοντάς του ένα πρωτοποριακό και καινοτόμο τόνο. Κύριος στόχος της παράστασης είναι αφενός η καταπολέμηση της κατάχρησης του διαδικτύου και αφετέρου την καταπολέμηση του ψηφιακού αποκλεισμού των ηλικιωμένων. Σε αυτή την πρωτοποριακή παράσταση συμμετέχουν οι Νίκος Τουλιάτος στο ρόλο του παππού, η Μάρο Χαραλαμπίδου στο ρόλο της μητέρας και η Βασίλισσα Φεριάδης και Φέη Βάκρινου στο ρόλο των εφήβων. Η παράσταση υποστηρίζεται από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ενώ το κείμενο έχει ενταχθεί και ως βασικός άξονας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου με θέμα ψυχική υγεία και διαδίκτυο. Στο τέλος της παράστασης ακολουθεί πάντα μια ανοιχτή συζήτηση με τους μαθητές με θέμα τις θεματικές που αναπτύσσουμε στην παράσταση. Η παράσταση είναι στηριγμένη σε πραγματικά περιστατικά.